που δημιούργησαν οι μνημονιακές πολιτικές αυτά τα χρόνια και ταυτόχρονα είναι ένα πρώτο βήμα στήριξης και θα πρέπει να ακολουθήσουν πολλά άλλα βήματα και μάλιστα μέσα σε αυτό το χρόνο για να μπορέσουμε να δούμε να αλλάζει σελίδα, να γυρνάμε τη σελίδα και για την ίδια την κοινωνία μας και να ξεφύγουμε από τη μέγενη της ανθρωπιστικής κρίσης. Σαν τέτοιο πρέπει να κριθεί και να κριθεί μέσα στις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τη χώρα και λυπάμαι πάρα πολύ αν στελέχη της προηγούμενης συγκυβέρνησης αντί να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για να σταματήσει από εταίρους δανειστές και συμβαλόμενους η πίεση στη χώρα μας, η άμεση πίεση στη χώρα μας, έτσι ώστε να υπάρξει αυτός ο σφιχτός εναγκαλισμός για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφυξίας, αντί να ασχολούνται έστω τυπικά με αυτό το καθήκον που θα έπρεπε να είχαν, διότι συλλειτουργήσαν μαζί με αγαστή σύμπνοια επί χρόνια, σήμερα έρχονται και ζητάνε σε χρόνο μερικών ημερών που έχουμε αναλάβει ως κυβέρνηση τα ρέστα, γιατί με τον δεδομένο προϋπολογισμό, με τους δεδομένους κωδικούς που έχουν συγκεκριμένα ποσά μέσα, καλούμαστε εμείς να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο δεσμευτήκαμε στον ελληνικό λαό και το οποίο θα το εφαρμόσουμε με βηματισμό πιο σιγανό από αυτό που θέλαμε εμείς, με μέτρα λιγότερο ριζοσπαστικά από αυτά που θέλαμε εμείς, αλλά που ξεκινάμε να το εφαρμόζουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τη γνωρίζετε. Απευθυνθείτε εκεί που δεν δίνουν στη χώρα ούτε αυτά που χρωστάνε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι άλλες τράπεζες από το προηγούμενο κούρεμα που κάνανε στο χρέος, δηλαδή υπεσχημένα χρήματα, χρήματα της χώρας. Απευθυνθείτε εκεί που δεν δίνουν τη δυνατότητα για νέα σειρά ομολόγων και για τη δυνατότητα η χώρα να υπερβεί κατά νόμο και να έχει τη δυνατότητα για νέα σειρά ομολόγων ή που εξαιρέσανε τη χώρα μας, ελπίζουμε μέχρι τις επόμενες μέρες, από το ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έφυγε για πρώτη φορά από τις περιοριστικές πολιτικές και δίνει μια δυνατότητα χρηματοδότησης. Εξαιρέθηκε η χώρα μας. Γιατί? Μας απασχολεί? Απολύτικα μιλάμε εδώ πέρα μέσα? Είμαστε στον αέρα? Δέχεστε απόλυτα ότι τιμωρούν αυτή τη στιγμή τον ελληνικό λαό και την ελληνική κυβέρνηση, ότι προσπαθούν να την τιμωρήσουν? Λοιπόν, εσείς μεν θα μείνετε πιστοί με αυτούς τους κυρίους σε αυτή την τιμωρητική προτεσταντική λογική, εμείς θα μείνουμε πιστοί στο συμβόλαιό μας με το λαό και στη σύμβαση και στη συμφωνία που έγινε με εταίρους δανειστές, και εγκαλούμε όλους και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας να στηρίξουν τα βήματα αυτής της κυβέρνησης. Κάντε το όλοι, διότι ξέρετε όλοι τα δεδομένα. Ξέρετε όλοι τα δεδομένα. Μην διακόπτετε. Ερχόμαστε στα συγκεκριμένα. Από αυτό το βήμα θέλω να κάνω τον ύμνο για τις δομές αλληλεγγύης που 4 χρόνια πολύ συγκεκριμένες παρατάξεις, κόμματα μέσα εδώ ενθάρρυναν, κινήσαν, κοινωνικές οργανώσεις έξω από εδώ, μέρος των Δήμων και των Περιφερειών, μέρος οργανώσεων εθελοντικών και άλλων οργανώσεων, στήριξαν και στήριξαν ένα λαό ο οποίος υπέφερε και θα βρισκόταν στην οδύνη της ανθρωπιστικής καταστροφής με τα στοιχεία που ακούσατε προηγούμενα και όλοι τα έχουμε και όλοι τα γνωρίζουμε, τα 6,3 εκατομμύρια κάτω ή στα όρια της φτώχειας. Πραγματικά χρειάζεται αυτοί όλοι οι άνθρωποι και αυτές οι δομές να τύχουν από τη Βουλή της μεγαλύτερης ενθάρρυνσης. Όταν εδώ μέσα ακουγόντουσαν φωνές από την υπεύθυνη τότε κυβέρνηση απαξίωσης
των κοινωνικών ομάδων οι οποίες υπέφεραν και οι οποίες βγαίνανε μαζικά στην ανεργία. Και θέλω να πω και για τους Δήμους, οι οποίοι βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα μέσα από μεθοδευμένες παραγωγικού τύπου και προπαγανδιστικού τύπου παρεμβάσεις κυβερνητικές επί 3 και 4 χρόνια, πως είναι αυτοί οι οποίοι τα τρώνε έτσι, τα κάνουν αλλιώς και τα λοιπά. 69% μειώθηκαν οι αυτοτελείς πόροι οι οποίοι εδόθησαν στους Δήμους. 69% θέλετε κι άλλο, κάντε το. Είναι αλήθειες αυτές? Γιατί τους έρνατε και γιατί τους έρνανε στα κανάλια σαν υπόλογους, τάχατές μου, της κακοδιαχείρισης? Κακοδιαχείριση πολύ μεγάλη σε όλα τα επίπεδα. Από τα κόμματα της προηγούμενης συγκυβέρνησης, και δεν θα μιλήσω παραπάνω επ' αυτού, κρατήστε το αν θέλετε και ζητήστε όποτε θέλετε εξήγηση, για δεκάδες εκατομμύρια μέχρι την τελευταία κοινότητα και δήμο. Βεβαίως. Και ήταν μια κατάσταση. Αλλά αυτή με την αρχή της εγκύτητας και όλα αυτά που λέτε ήταν δίπλα στον κόσμο. Δίπλα στο πραγματικό καθημερινό πρόβλημα. Δεν κοιμόντουσαν. Και από εδώ τους είχε αποστερηθεί ακόμα και η ελάχιστη αμοιβή των δημοτικών συμβούλων που πηγαίνανε στα συμβούλια. Σταματήστε να χτυπάτε επιτέλους τους κοινωνικούς θεσμούς που οργανώνει την κοινωνία. Έρχομαι σε μερικά πράγματα τα οποία δυστυχώς, το πιστεύω πια, δεν αντιληφθήκατε. Και θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Είναι δύο πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που αφορούν το υπόλοιπο νομοσχέδιο. Καταρχήν για τη Γενική Γραμματεία, που θα είναι επικεφαλής ο κ. Νικολούδης. Έχετε δει την νομοτεχνική βελτίωση. Έχει κυκλοφορήσει. Τη γνωρίζετε, έτσι. Είναι αυτή, είναι σαφής. Η Γενική Γραμματεία εκπονεί προγράμματα συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής. Τα προγράμματα αυτά τα απευθύνει στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, οι οποίοι κατά την εκτέλεσή τους έχουν την υποχρέωση να συντονίζουν τις ενέργειές τους για την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής. Ακούστε λοιπόν και μη σπεύδετε. Είτε οι μη γνωρίζοντες, δεν φταίτε εσείς, δεν ήσασταν στη Βουλή, είτε οι πολύ καλά γνωρίζοντες. Και εσείς, κύριε Πασού. Είχα την τιμή να είμαι στην Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Και όχι μόνο. Και στη διάσκεψη τα λοιπά. Και έχουν έρθει όλοι αυτοί. Οι κύριοι και οι κυρίες, οι αξιότιμοι, οι αξιόλογοι των ανεξαρτήτων αρχών, των αρχών για τη διαφθορά, των αρχών, όλα αυτά. Και είχαμε διορίσει, είχαμε συνενέσει ή είχαμε ρίξει, είχαμε πει το παρόν επειδή ήμασταν μειοψηφία, στη διαμόρφωση του ποιος θα είναι επικεφαλής, του ποιοι θα είναι τα συμβούλια κτλ. Σας προκαλώ να φέρετε τα πρακτικά για να δείτε πώς όλοι αυτοί οι κύριοι αξιότιμοι αξιόλογοι είχαν μία κοινή αιτίαση. Ότι το πολιτικό προσωπικό, οι κυβερνητικές αρχές, οι υπουργοί, το πλαίσιο κάνανε το παν για να τους απαξιώσουν, να τους αδυνατήσουν τις αρχές τους και να μην έχουν αποτέλεσμα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Τα γνωρίζω και τα γνωρίζετε πιο παλιοί. Έναν προς έναν. Και μπορώ να σας τα φέρω και γραπτά. Φέρτε τα πρακτικά. Από σειρά αρχών. Από σειρά αρχών. Οι οποίοι ήταν μέλη. Μέλη. Του χώρου της δεξιάς, της συντηρητικής παράταξης κτλ. Δικαστικοί κτλ. Οι οποίοι ήταν στις... συνταξιοδοτημένοι. Κοινός παρονομαστής ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν τους εδίδοντο ούτε τα μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους, ούτε οι προσβάσεις για να κάνουν τη δουλειά τους, και τα συμπεράσματα που φέρναν τις εκθέσεις απάνω είναι στιβαγμένες. Ποτέ καμία κυβέρνηση, κανένα συντονιστικό όργανο, κανένας υπουργός δεν πήρε να τα πάει να τα βγάλει σε άκρη. Από το σύνολο των αρχών. Λοιπόν, μη μας σηκώνετε το δάκτυλο. Όταν εμείς κάνουμε αυτή την παρέμβαση, την κάνουμε μέσα από τη σοφία, την εμπειρία που είχαμε όλοι μαζί, ότι πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός
και μια πολιτική βούληση, όχι επί των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων των αρχών, αλλά επί του αποτελέσματος και επί του βάθους που θα πάνε οι έρευνες και η βοήθεια που θα πρέπει να υπάρχει σε αυτές τις αρχές. Δεν είναι απλό θέμα. Κάνω μια αρχή. Φέρτε. Έτσι. Φέρτε τον κύριο Σούρλα εδώ. Φέρτε τον κύριο Ρακιτζή εδώ. Μπορώ να συνεχίσω επί ώρα, σας προκαλώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα λοιπόν. Όχι βέβαια. Σας παρακαλώ, σας διάβασα την νομοτεχνική βελτίωση. Θα υπάρχει μία αρχή, γενική γραμματεία, για τη διαφθορά που με συγκεκριμένους στόχους και με όλα τα συγκεκριμένα τα οποία η χρηστή διοίκηση που ακούσαμε προηγούμενα βάζει ως στοχοθεσία για την αποτελεσματικότητα, χωρίς παρέμβαση επί της δικαστικής υφής των δεδομένων, θα συντονίζει και θα καθιστά αποτελεσματικές αυτές τις αρχές. Δεν τρεπόμαστε το ότι έχουμε φάει του κόσμου τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή εκεί που μας καλούν να πληρώνουμε τα απίστευτα για το χρέος, την ίδια ώρα μας ρίχνουν και προστήματα επί υποσχέσεων και επί της διαφθοράς της απίστευτης που υπήρξε στη χώρα αυτά τα χρόνια. Αυτά τα χρόνια, μέσα στην κρίση, φοβερή διαπλοκή και διαφθορά, η οποία έχει σημειωθεί και της οποίας έχουμε όλα τα δεδομένα και τα οποία τα βρίσκουμε και κάθε μέρα. Πάρτε αυτό το μήνυμα και σταματήστε να εφευρίσκετε ότι τα χατές μου θέλουμε ένα κομματικό έλεγχο και τα λοιπά. Και έρχομαι στο δεύτερο θέμα περί του κομματικού κράτους, το οποίο στείνουμε. Είναι το ανέκδοτο της περίοδου. Έτσι. Είναι το ανέκδοτο της περίοδου. Η κυβέρνηση λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με κορμό την αριστερά και διακυβέρνηση της αριστεράς και τα λοιπά, τι κάνει? Πρώτο της έργο ποιο ήτανε? Οι 7 γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων, που είναι πολιτικά πρόσωπα συγκεκριμένα, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους και βάλαμε κατά νόμο τους αναπληρωτές τους γενικούς διευθυντές. Και στις νέες δομές που θα υπάρξουν, θα είναι με προκήρυξη των θέσεων πάλι υπηρεσιακοί γενικοί διευθυντές από τα Υπουργεία. Δεύτερον, δεν κατάλαβε κανείς, σας είναι απίστευτο, ότι δεν φτιάχνουμε νέες θέσεις γραμματέων. Καταργούνται οι γραμματείς και είναι αναπληρωτές γραμματείς. Δεν το αντιλήφθη κανείς σας? Δεν το αντιληφθήκατε. Από αυτά τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Μάρδας, δεν καταλάβατε ότι για να πηγαίνει κάτω από το μισό το κόστος με τη νέα δομή των Υπουργείων, είναι μόνο 10 τα Υπουργεία. Στο δικό μου Υπουργείο, στο δικό μου μέσα σε πολλά εισαγωγικά, που προείσταμε αυτές τις μέρες, είναι ένας γενικός γραμματέας. Ενώ ήταν υπουργός, αναπληρωτής υπουργός, υφυπουργός, γενικός γραμματέας. Είναι ένας γενικός γραμματέας. Και τα 4 υπουργεία τα οποία είναι κάτω από αυτό το Υπουργείο έχουν από έναν αναπληρωτή υπουργό, το Προστασίας του Πολίτη, το Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Μακεδονίας Τράκης και το Μεταναστευτικής Πολιτικής στο καινούριο, έχουν τον αναπληρωτή υπουργό, με υπουργό μόνο εμένα, και τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα, επειδή παρακολουθεί το ότι είναι αναπληρωτής τον υπουργό. Ένας είναι ο γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Και με αυτή τη έννοια το σύνολο των γραμματέων και όλων είναι πολύ λιγότερο από ό,τι στην προηγούμενη φάση. Περί αναπλήρωση σε πρόκειτο. Δεν το αντιλήφθη κανείς. Ακούω με προσοχή από το πρωί, από τις 11 η ώρα, πως άλλα είχαμε υποσχεθεί και φέραμε και βάλαμε επιπλέον. Ίσα-ίσα, σας επαναλαμβάνω, είναι 10 τα Υπουργεία, 10 οι Γενικοί Γραμματείς και έχουμε αναπληρωτές γραμματείς εκεί που είναι οι αναπληρωτές Υπουργοί. Σας το διευκρινίζω απολύτως. Δεύτερον, σας παρακαλώ, εντάξει, διευκρινήσεις δίνουμε, στην Επιτροπή είμαστε τώρα, δεν είμαστε στην Ολομέλεια. Διευκρινήσεις δίνουμε, θα είμαστε μια εβδομάδα μαζί να το συζητάμε. Και αν έχει γίνει και κανένα λάθος θα το διορθώσουμε. Μην αντιδράτε, θα ακούσετε κι άλλο. Λοιπόν, ερχόμαστε επί του κόστους. Πηγαίνουμε σε λιγότερο από 50% προσωπικό και σε λιγότερο από 50% κόστος. Επιτρέψτε μας
να έχουμε πλέον το φάκελο με όλους τους συνεργάτες και το κόστος ανά Υπουργείο της προηγούμενης κυβέρνησης. Λογικό και εύλογο, δεν είναι? Εμείς θα είμαστε στα μισά πρόσωπα και λιγότερο, στα μισά λεφτά και λιγότερο. Σας κάνει, θα το ψηφίσετε? Ναι ή ου? Δεν καταλαβαίνω. Ακούω από τις 11 η ώρα το πρωί ότι στείλει το κομματικό της κράτος η αριστερά. Είναι απίστευτο. Δείτε τις κρίσεις, δείτε τις κρίσεις. Με ξέρετε ότι μιλάω και από καρδιάς και ευθέως μέσα στη Βουλή. Εδώ δεν κάνουμε παιχνίδι. Δείτε τις κρίσεις στο στρατό. Δείτε τις κρίσεις στην αστυνομία. Δείτε, δεν χαλάω τίποτα. Δεν κατάλαβες, δεν κατάλαβες. Πού είναι το κομματικό κράτος της αριστεράς που στείνεται? Δεν κατάλαβα. Ερώτηση, ένσταση. Γιατί δεν κάνατε Open Gov? Γιατί δεν καθίσατε κάνα 2-3 μήνες να κάνετε ένα ΣΕΠ της αριστεράς και τον ΑΝΕΛ, να δείτε τα διδακτορικά, τα πτυχία κτλ. Και να αρχίσει να λειτουργεί ύστερα η κατάσταση. Θέλω να σας το πω ευθέως. Εμείς δεν είμαστε κόμμα το οποίο έχει πετυχημένους ή αποτυχημένους πολιτευτές μέσα του. Δεν συγκροτούμαστε από πρόσωπα στη βάση των πολιτευτών. Όσοι κατεβαίνουν ή κατεβήκαν στα ψηφοδέλτια μας είναι άνθρωποι που για δεκαετίες αγωνίστηκαν σε συγκεκριμένους στόχους, σε συγκεκριμένους αγώνες, έχουν τα δικά τους πτυχία διδακτορικά, μεταπτυχιακά και τη δικιά τους άποψη, που είναι εντελώς διαφορετική άποψη από τις μνημονιακές κυβερνήσεις και τη μνημονιακή πολιτική. Δεν ψάχνουμε για ουδέτερους εμπειρογνώμενους που θα έρθουν να δικήσουν το κράτος για τη συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών. Περί αυτού πρόκειται. Και σε ό,τι αφορά λοιπόν θέσεις Γενικών Γραμματέων, Υπουργείων, άλλες θέσεις κτλ., βεβαίως μπαίνουν με επιλογή και μπήκανε άμεσα για να μπορέσουμε να μάθουμε τι γίνεται σε κάθε Υπουργείο και να λειτουργήσει στελέχη που έχουν και τα νομικά και τα κατατύπους αλλά και επί της ουσίας τα προσόντα για να λειτουργήσει αυτή η κυβέρνηση και για να παράξει την πολιτική για την οποία δεσμεύτηκε στον ελληνικό λαό. Είναι πολιτική η απάντησή μου, πάρτε τη σαν τέτοια και κρατήστε την. Κάντε την κριτική σας, έχετε κάθε δικαίωμα, έχετε κάθε δικαίωμα, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς είμαστε σε πόλεμο, η χώρα είναι σε πόλεμο, η κυβέρνηση είναι σε πόλεμο, ενώ κοινωνικό, ταξικό, με τις αντιπαραθέσεις, με τα προβλήματα που έχουμε στο εξωτερικό, με τους δανειστές μας. Βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση. Κάθε μήνας που περνάει, με τον οβολό μας περνάει, με τις προσπάθειες και με το σφίξιμο όλων μας, σε αυτό τον πόλεμο δεν πρόκειται να πάμε σαν χαρούμενοι, ουδέτεροι, πρόσκοποι για να συνεχίσουμε τις μνημονιακές πολιτικές. Δεν πρόκειται περί αυτού. Καταλάβατε ότι και με όλα αυτά που κάναμε, φέραμε ένα νομοσχέδιο που για μας είναι εξαιρετικό, ριζοσπαστικό, αλλά και κουτσουρεμένο. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Μην έχετε καμία αμφιβολία επ' αυτού. Άρα λοιπόν τις επόμενες μέρες, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε που μακρηγόρησα. Κύριε Υπουργέ, επειδή διευκρινίζετε πράγματα και επειδή ναι, βλέπω τις επόμενες μέρες, αν χρειαστεί και ψάξτε τα καλά, αυτά που είπαμε, θα δώσουμε και άλλες διευκρινήσεις. Αν χρειαστεί ή και κατά μόνας, αν αφορούν πρόσωπα, δεν υπάρχει καμία διάθεση, σας το λέω ευθύτατα, για χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, για εντυπωσιοθυρία κτλ. Αλλά αν θέλετε και ενημέρωση για αυτά τα οποία κατάθεσα, μπορεί να σας δοθεί είτε κατά κόμμα είτε κατά άτομο. Ευχαριστώ.